Την παρέμβαση του Αριουπάγου προκάλεσαν οι πρωτοφανείς καταγγελίες του Προέδρου των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα, τόσο στον Αντένα όσο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης για Greek Mafia, Δον Κορλεόνε και εκβιασμούς. Είναι προφανές ότι υπό δικαστική διερεύνηση θα βρεθεί και η τυχόν επιρροή με όλους τους τρόπους του έγκλης του Ηλία Κασιδιάρη. Στο κόμμα ξεκίνησε η διάλυση, καθώς σήμερα ο βουλευτής Γιώργος Μανούσος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να γίνει ανεξάρτητος. Ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο συνάδελφός του, Κωνσταντίνος Φλόρος. Στα πρόθυρα διάλυσης φαίνεται να βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών μετά τις βαρύτατες κατηγορίες του Προέδρου Στίγκα περί εξωθεσμικού ελέγχου των βουλευτών του, με όρους μάλιστα Greek Mafia. Ποιες είναι αυτές οι τοπικές και πού υπάρχουν αυτές οι τοπικές? Υπάρχει βουλευτής ή βουλευτές που δίνουν 3.000 το μήνα. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? Μπορείτε να μου πείτε. Τη διαγραφή των βουλευτών Κατσιβαρδά, Δημητροκάλη και Κόντι από τον πρόεδρο του κόμματος ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Μανούσου αλλά και η επερχόμενη, κατά δήλωση, αποχώρηση του Κωνσταντίνου Φλόρου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εμένα η ηθική μου δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι με τον κύριο Στίγκα να με κατηγορεί για εγκληματική οργάνωση ή για Greek Mafia ή για οτιδήποτε άλλο. Οπότε ένας δρόμος υπάρχει, αυτός του αποχαιρετισμού. Και κάποιες κατηγορίες οι οποίες μας στείλουν βαρύτατα, μας συκοφαντεί βάναυσα. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να παράξω έργο, δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Και η ανεξαρτητοποίηση είναι η μόνη λύση. Και όλα αυτά σαφώς θα κληθεί να τα αποδείξει και στη δικαιώση. Η κοινοβουλευτική ομάδα των 12, μετά και την ανεξαρτητοποίηση του Κωνσταντίνου Φλόρου, θα μετρά 7 βουλευτές. Πηγές του Αντένα αναφέρουν πως στον δρόμο του αποχωρισμού σκοπεύουν να πάρουν τουλάχιστον άλλοι 2 βουλευτές. Οι καταγγελίες Στίγκα προς τους βουλευτές του πυροδότησαν και την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία θα διερευνήσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Οι βουλευτές που είναι πλέον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών καταγγέλουν πως ο Βασίλης Στίγκας απέκρυψε πως έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση στο κόμμα. Όλα άλλαξαν ξαφνικά όταν τέθηκε το θέμα της χρηματοδότησης. Υπάρχει ένα αποθεματικό στο ταμείο από τις εκλογές και πριν γύρω στα 6 χιλιάρικα. Το είχαμε βάλει όλοι από την τσέπη μας για να καλύψουμε τα έξοδα που ήταν για να κατέβουμε στις εκλογές. Πρέπει να υπάρχουν γύρω στα 46 χιλιάρικα. Τόσο καιρό μας είχε ένα αφήγημα ότι παιδιά να πάμε με ό,τι σας λέω εγώ ακριβώς για να πάρουμε τη χρηματοδότηση. Έλα όμως που η χρηματοδότηση είχε μπει 1,5 μήνα πριν, κοίταβε κιόλας. Την ίδια ώρα, υπό το φως των εξελίξεων, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρόεδρο της Βουλής και τις κοινοβουλευτικές ομάδες του Δημοκρατικού Τόξου να ενεργήσουν τα δέοντα ώστε να ανασταλεί η χρηματοδότηση του κόμματος των Σπαρτιατών. Ο Αντώνης Εφελής θα μας εξηγήσει τώρα το σκεπτικό της δικαιοσύνης αλλά και τι πρόκειται να γίνει. Αντώνη. Πρόκειται για βαρύτατες καταγγελίες και αυτό είναι που πυροδότησε την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης αλλά και φυσικά την έκρηξη των αποχωρησάντων βουλευτών. Η εισαγγελέας λοιπόν του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη, ξεκίνησε σύμφωνα με πληροφορίες τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης και έχει καλέσει σε κατάθεση ενώπιον της τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, κύριο Στίγκα, την ερχόμενη 3η 5 Σεπτεμβρίου για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η απόφαση της ανώτατης εισαγγελικής λειτουργού απορρέει από τις κατηγορίες που εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας την περασμένη Πέμπτη ο Βασίλης Στίγκας. Είχε κάνει λόγο, να θυμίσουμε, για καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενους από ξένα εξοκοινοβουλευτικά κέντρα, τα οποία, όπως σημείωσε, παραπέμπουν σε Greek Mafia ή Δον Κορλεόνε, που λένε πώς και τι θα κάνουν και πότε θα το κάνουν, αναφερόμενος βεβαίως στους βουλευτές του, που μάλιστα απουσίαζαν από την Ολομέλεια. Στο σκεπτικό της εισαγγελέως προσθέθηκαν οι δηλώσεις Στίγκα, ο οποίος είχε αναφέρει πως πήγαιναν στο Δομοκό για να δηλώσουν τα σέβη τους και να πάρουν οδηγίες από τον Κασιδιάρη, ενώ μέσω του Αντένα είχε κάνει λόγο για εκβιασμούς και μεθοδεύσεις που σχετίζονται με την κρατική επιχορήγηση προς το κόμμα. Οι πρώην βουλευτές τώρα τονίζουν με έμφαση πως οι κατηγορίες Στίγκα είναι συκοφαντικά ψεύδη, τα οποία θα κληθεί να αποδείξει ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Ο Χάρης Κατσιβαρδάς, μάλιστα, κοινοποίησε εξώδικο προς τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, ζητώντας του να δηλώσει συγκεκριμένα σε ποιους αναφέρεται και να ανακαλέσει. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.